Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελοτόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ένα σχόλιο έτσι για το άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης και βεβαίως τι ακριβώς συνέβη και χθες. Γιατί παρατηρούμε ότι το χρηματιστήριο το δικό μας επηρεάζεται από τις διεθνείς αγορές. Έχει βεβαίως και τα δικά του ορόσημα μπροστά και τις δικές του διορθώσεις. Καταρχήν για το δικό μας χρηματιστήριο, όσο πλησιάζουμε προς την οριστική αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και προς την αναβάθμιση του χρηματιστηρίου, η οποία λογικά θα λάβει χώρα το 2024 ή αρχές του 2025, τόσο πιο μεγάλη ταύτιση θα έχουμε με τις διεθνείς αγορές. Αυτή τη στιγμή η ελληνική αγορά κινείται οριακά ανωδικά και η Ευρώπη, κάποιες χώρες όπως η Γαλλία είναι οριακά ανωδικά, κάποιες είναι οριακά πτωτικές, σε μια έτσι προσπάθεια ισορροπίας μετά την χθεσινή πτώση πέριξ του 1% για την Ευρώπη και πέριξ του 1,5% για τον S&P και το Nasdaq στην Αμερική και 1,14% για το Dow. Το περιβάλλον, ο Σεπτέμβριος γενικά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι παραδοσιακά είναι ένας κακός μήνας για τα χρηματιστήρια. Φαίνεται ότι αυτή η συνθήκη παληθεύεται και αυτό το Σεπτέμβριο. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων. Έτσι όπως σύμφωνα με τις δηλώσεις των κεντρικών τραπεζών τόσο της Αμερικής όσο και της Ευρώπης, φαίνεται ότι τα υψηλά επιτόκια θα διατηρηθούν για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που στην αρχή κανείς είχε εκτιμήσει και αρχίζουν πια να εκφράζονται ανησυχίες ότι τα υψηλά επιτόκια θα δημιουργήσουν πρόβλημα σε κάποιες εταιρείες με αποτέλεσμα είτε μείωση της κερδοφορίας ή κάποια συμβάντα, κάποια events default που μπορούμε να δούμε κυρίως στην Αμερική. Επίσης θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι η Γερμανία φαίνεται ο ασθενής αυτή τη στιγμή της Ευρώπης. Φαίνεται να πορεύεται προς μια τεχνητή ύφεση στην προσπάθεια ελέγχου του πληθωρισμού. Κυρία Αγγελετόπουλε, μιας και μιλάμε για τα επιτόκια. Ακούσαμε τον Jamie Dimon της JP Morgan, ο οποίος είπε ότι δεν είναι απίθανο το σενάριο η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής να αυξήσει το επιτόκιο στο 7%. Πρώτον, αυτό πώς σας ακούγεται και δεύτερον, πώς εξηγείτε την υποσημείωση που ο ίδιος έκανε ότι η αύξηση από το 3 στο 5% θα είναι λιγότερο επώδυνη από την αύξηση από το 5 στο 7%. Ναι, νομίζω ότι και οι δύο τοποθετήσεις έχουν απόλυτη λογική. Προσωπικά πιστεύω ότι το 7% είναι μια συνθήκη την οποία δεν αποκλείεται να τη δούμε, αλλά θεωρώ θα τη δούμε δύσκολα. Γενικά όμως μιλώντας, η προσπάθεια αντιθάσευσης του πληθωρισμού με την αύξηση των επιτοκίων προς το παρόν δεν φαίνεται να αποδίδει ουσιαστικούς καρπούς. Όσο αφορά το κόστος του δανεισμού των επιχειρήσεων, θα συμφωνήσω απόλυτα, μάλιστα το είπα και στην εισαγωγή μου, ότι από το 3 στο 5 μπορεί κανείς να ανταπεξέλθει, μπορεί να απορροφήσει ένα σοκ στη ρευστότητα. Όταν όμως αυτό αρχίζει και επιδεινώνεται, η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η αναχρηματοδότηση των δανείων για εταιρείες, οι οποίες δεν είναι και τελείως prime, δεν είναι η Microsoft ή η Amazon, θα είναι ακόμα ακριβότερη. Αυτό για μένα είναι και η ανησυχία μου για τους επόμενους μήνες, το πώς θα γίνει η αναχρηματοδότηση των δανείων των επιχειρήσεων είτε στην Αμερική είτε στην Ευρώπη και κυρίως με τι κόστος και αν οι συλλογισμοί αντέχουν να διαχειριστούν αυτή την αύξηση του κόστους. Κύριε Κελετόπουλε, τώρα τη συνέχεια εδώ για το ελληνικό χρηματιστήριο, πώς τη βλέπετε? Έχουμε και την εισαγωγή της Optima Bank που από σήμερα ανοίγει. Δεν σας ακούω καλά, σας ακούω πολύ μακριά. Θα επαναλάβω λοιπόν, πώς βλέπετε τη συνέχεια για το ελληνικό χρηματιστήριο? Έχουμε την εισαγωγή της Optima Bank που δρομολογείται. Έχουμε ορόσημα όπως η 20 Οκτωβρίου που περιμένουμε την αξιολόγηση της Standard & Poor's. Ποια είναι η οπτική σας μακροπρόθεσμα? Η μακροπρόθεσμη οπτική μου είναι θετική. Και θα το πω έτσι απόλυτα, θα βάλω και μια τελεία σε αυτό. Είμαι θετικός για την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου. Με βάση συνθήκες που κρατούν αυτή τη στιγμή, έχουμε μπροστά μας σημαντικά νέα, όπως επαναλαμβάνω, η δεύτερη θετική αξιολόγηση για την ένταξη της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα, η οποία θα σημάνει και την ουσιαστική πια είσοδό μας.
Έχουμε την αναβάθμιση του χρηματιστηρίου, έχουμε τη μείωση του κόστους του δανεισμού της χώρας, παρά την πίεση που δέχτηκαν τα ελληνικά ομόλογα τον τελευταίο καιρό. Αυτοί είναι παράμετροι οι οποίοι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικοί και πιστεύω ότι θα αυξήσουν και τις εισρωές των επενδυτών για το 2024 και το 2025. Άρα λοιπόν η μακροπρόθεσμη οπτική μου, όπως με ρωτήσατε, είναι πολύ θετική. Όσον αφορά το βραχυπρόθεσμο, θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι έχουμε ένα χρηματιστήριο το οποίο έχει ανέβει πέριξ του 30% από την αρχή του χρόνου. Έχει προεξοφλήσει σε ένα σημαντικό βαθμό τα θετικά αυτής της περίοδου. Ψάχνει να βρει τη μέση ισορροπίας. Έχω την αίσθηση ότι αν δεν έχουμε μεγάλες αναταραχές στο εξωτερικό, βρίσκονται κάπου εδώ. Είναι πιθανό να δούμε πια μεμονωμένους τίτλους να ξεχωρίζουν και όχι το σύνολο της αγοράς, όπως είδαμε στο παρελθόν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αρχίζουν να υπάρχουν καινούργιες μεγάλες εισαγωγές, όπως είναι της Optima. Και αν ακολουθήσει και το Μάρτιο, όπως ακούγεται, του 24, το Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί η αγορά μας χρειάζεται οπωσδήποτε βάθος. Χρειάζεται δηλαδή περισσότερες επενδυτικές επιλογές.